Κάποτε ήρθε μια κοπέλα και με ρώτησε τι σχέση έχετε με τον Ξυλούρη. Λέω είναι ο άνδρας μου. Δεν μου μίλησε και σε λίγο μου λέει αλήθεια, πώς αντέξατε τόσο φως. Εγώ ξέρω ότι είμαι κριτικός τραγουδιστής. Αδέρφια πήραν οι οκτροί και εμείς κοιτούσαμε τις κοπελιές την άλλη μέρα. Οπότε, δεν ξέρω να μιλάω πρωτευουσιάδικα, τα κριτικά τα έχω μέσα μου. Δεν μπορώ να αλλάξω. Φωτιά μας ρίξαν οι οκτροί και εμείς φωνάζαμε στα σκοτεινά την τρίτη μέρα. Μπήκαν στην πόλη οι οκτροί, σπαθιά κρατούσαν. Θα πηγαίνω στο Ψιλορίτη να σμίγω εκεί πέρα από τους φίλους μου. Και εμείς τα πήραμε για φύλακτα την άλλη μέρα.
εμείς γελούσαμε σαν τα παιδιά την πέμπτη μέρα. Βγήκαν στην πόλη οι οκτροί, κρατούσαν δίκιο οι οκτροί. Θέση σου είναι στην Αθήνα, πρίγκιπα. Το όψιμο φθινόπωρο στους κήπους της έπαυλης σε ξεγελά και οι πικροδάφνες σου φιλορωούν στο πέτρινο κλιμακοστάσιο, σε ξενίζουν. Ακούς τα παραδείσια πουλιά μες στις λακκούβες του νερού. Χτυπάει εντός σου η μηχανική καρδιά της πόλης. Λες, αύριο θα εκφωνήσω τον επικίδιο των ποιητών και το αναβάλεις. Μικρές θαλάσσιες εκδρομές και τα βραδάκια λυκνίζεσαι στις δισκοθήκες. Η καρβουνόσκονη μόλις αγγίζει τα παιδιά της δυτικής ακτής. Σήμα δραβηδινού κι άνθη λεμονιάς μες τους δασόδεις λόφους της αιώνιας πόλης. Κι όμως η θέση σου είναι στην Αθήνα. Άρχοντα, μόλις ακούγεσαι μες τα παράσιτα και τους πομπούς, σ' άκουσα χθες με άλλη μουσική να θρυνοδείς. Η φωνή σου δεν άλλαξε, την ξέρω από τον καιρό της διαδοχής. Η νύχτα πέφτει. Όπου πήγαινε το κουρδούσαμε όλα τα παιδιά. Τον λέγανε κλωσού, δηλαδή κλώσσα που λέτε εσείς, διότι όλα τα παιδιά τον ακολουθούσαν. Το παιδί νομίζω συνδέεται με την έννοια του Αγγέλου. Εξέπρεπε μια παιδικότητα ο Ξυλούρης. Χαρακτήρας μιας ταινίας, να είναι πρωταγωνιστής σε μια ταινία επάνω στον παραδοσιακό άνθρωπο, αν θέλετε. Ο παππούς μου ήταν καπετάνιος. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος τον Τουρκό. Είπανε τότε, λέει, ο Ξυλούρης, λέει, ο Αντώνης τρώει, λέει, τους Τούρκους σαν τα ψάρια. Τα κριτικά τα χώματα. Τον πατέρα μου Ψαρογιώργη, εμένα Ψαρονίκο, το Γιάννη Ψαρογιάννη και τον Αντώνη Ψαραντώνη. Όπου και να τα σκάψεις. Ξυλούρης ανήκει σε μια μεγάλη παράδοση τραγουδιστών της Κρήτης που συνδυάζουν από την μεριά τη μεγάλη βυζαντινή παράδοση, δεύτερον τη δημοτική παράδοση, την ίδια την κρητική παράδοση
η οποία είναι υφασμένη και με τη μελωδία της ντοπιολαλιάς, της γλώσσας του τόπου, η οποία γλώσσα του τόπου διασώζει πάρα πολλά πράγματα από αυτό που θα ονομάζαμε προσωδία της ελληνικής γλώσσας. Δηλαδή η γλώσσα αυτή έχει μακρά και βραχαία. Λειτουργούν ακόμα οι αρχαίοι ρυθμοί και οι αρχαίες ποσότητες. Και από μια μεριά βέβαια είχε μια λαϊκότητα που θύμιζε, ας πούμε, τον τελάλι, τον πραγματευτή, τον άνθρωπο που γυρίζει στις γειτονιές και θέλετε διαφημίζει τα προϊόντα του. Ήταν πάντα μια μεγάλη φωνή η οποία είχε μια καθαρότητα, μια λαγαρότητα και ταυτόχρονα ένα καταπληκτικό σεβασμό στην ελληνική γλώσσα. Μαμά πολλά είναι του Νίκο το πρώτο κομμάτι που έγραψε στα 17 του χρόνια. Δεν κλαίνει δυνατές, δεν κλαίνει δυνατές καρδιές. Ήταν πάρα πολύ ωραία εποχή. Οι γάμοι, τα πανηγύρια. Αισθανόμουν ελεύθερος. Δεν κλαίνει δυνατές καρδιές η μοίρα όταν συντερνεί. Αφού μάνα μου η μοίρα όταν σιδερνεί. Γιατί πιστεύουν, γιατί πιστεύουν με καιρό. Γιατί πιστεύουνε καιρό πως κάθε πόνος βγαίνει. Αφού μάνα μου πως κάθε πόνος βγαίνει.